Καλώς όρισες, επέστρεψες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι λίγο έτσι από το ταξίδι αναστατωμένη, καταλαβαίνεις. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Στην αποχώρησή σου είπες ότι το όνειρο του James βγήκε αληθινό. Και ο ίδιος λέει, δεν σε έχω δει στο όνειρό μου. Τώρα αυτό τι έχει γίνει? Κοίτα, κάτι έπρεπε να απαντήσει. Σίγουρα δεν με έχει δει στο όνειρό του. Ξέρω, στο παιχνίδι μέσα ήμουνα, τι έλεγε για εμένα. Προφανώς και ήθελα να φύγω και με είχε βάλει στο στόχαστρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κατάφερα ακριβώς αυτός. Γιατί είχα προσωπικούς λόγους που ήθελα να αποχωρήσω. Νομίζω ότι στην αποχώρηση μου μπορεί να φάνηκε λίγο ότι ήταν πιο επιτηδευμένη στο να αποχωρήσω. Αν έστω και λίγο τα παιδιά προσπάθησαν να με πείσουν να μείνω, όταν ξαναείδα το πρόσωπο του James, είπα ότι τελικά ναι, έχω πάρει τη σωστή απόφαση και θα φύγω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν επιβιώνεις με έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να το βλέπεις το πρωί όταν ξυπνάς, είναι λίγο δύσκολο. Θα έλεγα είναι η αύρα του ανθρώπου. Όταν κάποιος μπαίνει σε μια ομάδα, δεν σε πλησιάζει να μάθει πράγματα για σένα, γιατί αυτός μπαίνει στην ομάδα και πάει ξαφνικά και παίρνει τρία άτομα τα οποία τα έχει δει απ' έξω ότι είναι πολύ δυναμικά, είναι πολύ καλά αγωνιστικά και τα εξαφανίζει. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Όταν δεν γνωρίζεις κάποιον, δεν μπορείς να λες ότι, ας πούμε, στη Δώρα, στον άντρα έστειλα μήνυμα, στον αδελφό της Ιωάννας. Απλά το έκανε για να φανεί καλός και να κερδίσει τις εντυπώσεις, πιστεύω. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει. Και όπως και τώρα στο αεροδρόμιο που δεν το περίμενα, εκεί που ήμουν στη Γερμανία και περίμενα, ήρθε μια κυρία και μου λέει: Μαριλίνα, γυρνάω και μου λέει. Αυτό που σου έκανε, μου λέει, ο James ήταν πολύ άσχημος. Εγώ τον συμπαθούσα, μου λέει. Αλλά ειλικρινά, μου λέει, τώρα έχω αλλάξει γνώμη. Και ο Αλέξης είναι ένας παίκτης ο οποίος αντίστοιχα έχει μπει σαν τον James, με πολύ καλά χρήματα από ό,τι έχω ακούσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος και είναι και πολύ συμπαθητικός. Τώρα, ο Φάνης και η Χρύσα που ήταν δύο παιδιά που είχατε ξεκινήσει μαζί, ήσασταν μια παρέα. Μετά αυτή η παρέα έσπασε λίγο. Δεν πήγα στο Survivor για να κάνω φίλους. Εννοείται ότι έκανα, προφανώς. Είναι πιο παιδάκια. Δηλαδή, ο Φάνης μπορεί να είναι 27 χρονών, αλλά νιώθω ότι πάω στο σχολείο και είναι ο συμμαθητής, ο μικρός. Και η Χρύσα αντίστοιχα το ίδιο. Σπάσαμε και ο καθένας έχει τους δικούς του φίλους. Ο Φάνης είναι πάρα πολύ κοντά με τη Χρύσα. Είχε αφήσει η Ασημίνα εννοηθεί σε κάποια cuties ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από φιλικό μεταξύ τους. Αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ. Θα σας το πούνε ήδη ότι είναι. Ο Φάνης γενικά προστατεύει τη Χρύσα. Αρκετά. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στο ότι θέλανε να με βγάλουν από το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι αγωνιστικά δεν έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά με τη Χρύσα αντικειμενικά. Εσύ με τη Σταυρούλα γνωριζόσασταν? Δεν κάναμε ποτέ παρέα, απλά γνωριζόμασταν. Η Ασημίνα το είχε πετάξει και με έπιασε λίγο προετοίμαστη. Ήταν αρκετά απόμακρη και μετά λίγο έτσι όπως άρχισε να δικτυώνεται που είχε κατευθείαν στα αγόρια. Εξαφανίστηκε αυτή σαν τον James. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ένα διάστημα είχαμε δει Γιάννη και Σταυρούλα να είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή είδαμε πλάνο, κοιμούνται αγκαλιά. Και μετά ξαφνικά, stop. Νομίζω ότι απλά δεν τα βρήκανε μετά. Κάτι τέτοιο έγινε. Κάτι είχανε, κάτι αφήσανε. Κάτι χάθηκε στην πορεία. Εσύ ποιον θέλεις, νικητή του Survivor? Θα ήθελα να δω την Ιωάννα. Και θα ήθελα να δω έτσι η γυναίκα. Αν με ρωτάς, αγωνιστικά είναι πολύ καλός ο Φάνης. Αλλά επειδή ο χαρακτήρας του λίγο έτσι έχει αλλοιωθεί, θα έλεγα, στο παιχνίδι, δεν ξέρω κατά πόσο, μακάρι του το εύχομαι, αλλά είναι ένας πολύ καλός παίκτης.